Γεια σας κορίτσια μου και welcome to my channel again. Όπως βλέπετε εδώ πέρα είμαι πάλι στο αυτοκίνητο γιατί πάλι θα σας πάρω μαζί μου γιατί σήμερα έχουμε vlog. Όπως βλέπεις και στον τίτλο πάω να κάνω κερατίνη. Έχω ακούσει πάρα πολλά για την κερατίνη. Είμαι πάρα πολύ ενθουσιασμένη παρόλα αυτά γιατί επιτέλους ήρθε η ώρα και στιγμή που θα κάνω και εγώ κερατίνη στο μαλλί μου. Αυτό το σπαστό, εντάξει, τώρα μην το βλέπεις έτσι γιατί το έχω ισιώσει και το έχω καθαρίσει και το έχω βάψει και κατάφερα λίγο και επιτέλους λίγο να ανοίξω το χρώμα με αυτή τη μαυρίλα που ήταν. Πριν ξεκινήσουμε όμως, θέλω να σας πω ότι θα πάω στο κομμωτήριο της Άννης, το οποίο αυτό κομμωτήριο βρίσκεται Λεωφόρο Αμφιθέας 41, στο παλιό Φάληρο. Θα πάω να συναντήσω την Άννη να με περιποιηθεί και να μας τα πει όλα τα μυστικά όσον αφορά την κερατίνη. Άραγε, η κερατίνη βοηθάει το μαλλί ή όχι? Θα διαρκέσει σε μένα? Πώς θα τα διατηρήσω? Με τι προϊόντα συντήρησης θα βάλω? Με προϊόντα μόνο για κερατίνη ή προϊόντα εμπορίου? Μέχρι να βάλω μπρος, εσύ δεν έχεις παρά να κάνεις μία εγγραφή στο κανάλι μου, με ακολουθήσεις στα social media. Οπότε, αν θέλεις να μάθεις τα πάντα για την κερατίνη, συνέχισε να βλέπεις το βίντεο. Πάμε, βάζω μπρος. It's the one and only Deco Double G. Snoop Dogg! Snoop Dogg! Da 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 da. You know I'm mobbing with the D-R-E. Da 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 da. It's the one and only Deco Double G. Snoop Dogg! Snoop Dogg! Da 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 da. You know I'm mobbing with the D-R-E. Da 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 da. It's the one and only Deco Double G. Snoop Dogg! Snoop Dogg! Da 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 da. You know I'm mobbing with the D-R-E. Smoke weed every day. With the D-R-E. Yeah, yeah, yeah. You know the West Coast is back for all you suckers. For something in it. Και ήρθαμε που λέτε και έχω εδώ πέρα το κορίτσι μου, την Άννη. Γεια σας. Λοιπόν, τι θα κάνουμε σήμερα? Θα κάνουμε θαύματα, θα κάνουμε τα μαλλιά μας ίσια. Επιτέλους. Ναι, ναι. Επιτέλους, γιατί δεν είναι μαλλί αυτό, παιδί μου. Θαύματα, θαύματα. Θα βγάλουμε φωτογραφίες μετά. Θα γίνει λαμπερό, φωτεινό, όλα θα γίνουν. Είναι ίσιο το μαλλί. Η διάρκεια είναι από 3 έως 6 μήνες. Αρκεί να χρησιμοποιούμε τα προϊόντα, το σαμπουάν, μαλακτική, για να διατηρηθεί το αποτέλεσμα. Άρα όχι απλά προϊόντα εμπορίου. Όχι, όχι. Είναι ειδικά προϊόντα για να έχει μεγαλύτερη διάρκεια η κερατίνη και να ισχυρώσει και καλύτερα το μαλλί. Ωραία, τέλεια, τέλεια. Οπότε, πάμε για θαύματα. Λοιπόν, έχουμε τελειώσει το λούσιμο, κάναμε και πιστολάκι και εδώ πέρα, πώς είναι το όνομά σου? Ξένια. Η Ξένια θα μας πει, η κοριτσιά, αν είναι πολύ καλό ή κακό η κερατίνη. Λοιπόν, η κερατίνη είναι από το βασικό συστατικό της τρίχας, που σημαίνει ότι όταν την τοποθετούμε στο μαλλί που θρέφει τη τρίχα μας, τώρα σε αυτή την περίπτωση, στην κερατίνη λίανσης, όταν τοποθετούμε το προϊόν, ισιώνουμε παράλληλα, λιένουμε την τρίχα και γίνεται και μία θεραπεία στο μαλλί. Δεν έχει καμία σχέση με την ισιωτική που κάναμε παλιά, με την παλιά ισιωτική, γιατί όπως είπα και πριν, η κερατίνη είναι το βασικό της συστατικό. Από εκεί ξεκινάμε. Ναι, και είναι τροφή για την τρίχα μας. Ωραία, ωραία, τέλεια, τέλεια. Ναι. Άντε, γιατί βαρέθηκα, δεν μπορώ. Ανυπομονώ, ανυπομονώ να δω τι θα γίνει. Ειλικρινά, το ολίο και το αμαλό και το ίδιο άρκε με. Αυτό. Και εδώ με την καταπληκτική κόμωση, μπορώ να πω και έτσι έξω, πάει το τριώδιο. Παίρνουμε τώρα το φατούφα. Έχουμε ξεκινήσει, περνάμε το 20 του φατούφα. Το χτενίζουμε λιγάκι, να σχωρίσει καλά. Η συγκεκριμένη κερατίνη που κάνουμε δεν έχει καθόλου φορμαλδεχίδες, που σημαίνει ότι είναι πολύ καλό αυτό για την τρίχα, γιατί δεν ψοφάει το μαλλί να το ισιώσει, να μείνει έτσι, το λιένει χωρίς να το ταλαιπωρεί καθόλου. Λοιπόν, τα λούς
τελειώσαμε από το φάρμακο και βάλαμε τώρα μία κρέμα για να πάμε να κάνουμε την πράξη του ισιώματος. Πρέπει να περάσουν 10 λεπτά, αλλά δεν είμαι μόνη μου, μου κάνει μασάζ πολυχρόνα. Παιδιά, τι είναι αυτό, τι περιποίηση. Και μαλλιά και μέση. Και τώρα που ξεβγάλαμε την κρέμα, αρχίζουμε τι κάνουμε τώρα, που στεγνώνουμε το μαλλί. Τώρα αρχίζουμε τη διαδικασία της θερμοκρασίας που πρέπει να μπει στο μαλλί. Σιώνουμε κανονικά με αέρα και μετά περνάμε το φαντούκι την πρέσα. Εμείς θέλει τούμπανο, κόμπα. Γιατί το προϊόν λειτουργεί ακόμη πάνω στο μαλάκι μας και η θερμοκρασία του κλειδώνει και παραμένει με το λίγο και ίσο. Ωραία. Δηλαδή εγώ τώρα το χαλούζομαι. Θα το στεγνώνω με πιστολάκι κανονικά και θα είναι πρόκα. Θα είναι λίγο και ίσιο και όσο πιο πολύ το βοηθάς με τον αέρα με το πιστολάκι, τόσο πιο πρόκα θα γίνει. Άντε Παναγία μου. Ναι. Αλλά εννοείται ότι θα έπρεπε τα προϊόντα της συντήρησης, το ειδικό το σαμπουάρ και τη μασκούλα, για να το διατηρούμε, γιατί εντάξει δεν γίνεται τώρα. Έχουν πολύ μεγάλο ρόλο τα προϊόντα στη διατήρηση. Ακριβώς. Γιατί τα λεύκια της τρίχας ακόμη είναι ενεργά στο προϊόν και χρειάζονται τα κατάλληλα σαμπουάρ, τα κατάλληλα αλκαλικά για να ρυθμίζεται το pH και να κρατάει ακόμη τη γερατίνη. Τέλεια, τέλεια. Τελευταίο στάδιο, αφού τελειώσαμε το πιστολάκι, τώρα πάμε για φρύσα. Παιδιά, το μαλλί μου είναι πάρα πολύ μαλακό, ειλικρινά όμως. Εντάξει, βελούδο, όλα τα λεφτά. Περνάμε την πρέσα, κλειδώνουμε και είστε έτοιμοι. Πρόκα και απαλό, δεν υπάρχει. Βελούδο το μαλλί. Λίγο και άνοιξε. Yes! Εδώ είναι η φάση πρόκα. Έτσι. Αχ, επιτέλους πάει το σπαστικό μαλλί, το ογκώδες. Δεν έχω λόγια. Και λίγο, ε. Κοίτα εδώ, κοιτάξτε εδώ. Εντάξει. Γυαλίζει. Γυαλίζει. Και μ' αρέσει. Και τελειώσαμε, κοριτσάρες, και κοιτάξτε εδώ πέρα. Έλα και εδώ τη συγκυσία. Το αποτέλεσμα, λίγο, λαμπερό. Πιάστο, πιάστο. Εδώ και η Ξένια. Εδώ κοιτάξτε. Πολύ ωραίο. Υπάρχει αυτό το πράγμα. Και το λούζω και δεν παθαίνει τίποτα. Και τσιμπέντα και μπορώ να κάνω. Βεβαίως. Και τι άλλο, τίποτα. Και να τα πιάσεις. 3-6 μήνες έχει διάρκεια. Και όσες θέλετε να κάνετε και εσείς θεραπείες κερατίνης και διάφορα άλλα περίεργα και τρελά. Όλο το team εδώ, όλο το team είναι υπέροχες. Ντρεπόμουν στην αρχή, κορίτσια, έσπασε κατευθείαν ο πάγος. Εγώ την Άννη δεν την ήξερα, η αλήθεια είναι. Αλλά κατευθείαν με κάνανε και νιώσα πάρα πολύ ζεστά, εγκάρδια. Και τώρα είμαστε φίλες. Ένα πράγμα. Ναι. Πού είναι το κομμωτήριο? Είναι Λεωφόρο Αμφθέα 41. Είμαστε 30 χρόνια στο χώρο. Οπότε σας περιμένουμε. Έχουμε site venetihair.gr. Έχουν ενεργά account Instagram, Facebook, τα πάντα. Μπορείτε να δείτε δουλειές μας. Και ό,τι θέλετε, μας παίρνετε τηλέφωνο και κλείνετε το ραντεβού σας. Μα εδώ κοίτα τώρα, εδώ κοίτα. Πού είναι ο όγκος, ρε παιδιά? Θα περπατάω και επιτέλους θα είμαι αδύνατη, τουλάχιστον από πάνω. Έτσι θα κάνεις το μαλλί και θα προχωράς. Έτσι θα αναμίζει. Ωραία, φίλε, αυτά είναι. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κορίτσια. Εμείς. Και κάπου εδώ, φιλενάδες, τελειώνει και αυτό το βίντεο. Αν σας άρεσε, κάντε ένα like. Μην ξεχνάτε να κάνετε εγγραφή στο κανάλι μου και να με ακολουθείτε στα social media. Φιλάκια πολλά. Μέχρι το επόμενο βίντεο να περνάτε super duper. Φιλάκια!